τα δικά σας, τα εσωτερικά, κύριε Βούτση, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για το τι συμβαίνει, για τον κύριο Σκουρλέτη, για το αν υπάρχουν μαχαιρώματα, αν υπάρχουν αντιρρήσεις μεταξύ σας κλπ. Μπορείτε να μας απαντήσετε στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει, πρέπει να μετατοπιστεί προς το κέντρο. Αυτός ο μετασχηματισμός για τον οποίο μίλησε και ο Πρωθυπουργός από τη βραδιά των εκλογών, τι περιλαμβάνει? Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το ποιες είναι οι ανάγκες της πολιτικής ζωής και της χώρας, γιατί η κυβέρνηση φρόντισε στους δύο πρώτους μήνες αφενός να ικανοποιήσει ένα περιορισμένο ακροατήριο με κάποιες εμβληματικού τύπου νομοθετικές και άλλες, με μια προπαίτεια πολιτική κατά τη γνώμη μου, παρεμβάσεις. Από την άλλη όμως κατόρθωσε, διότι κατόρθωμα είναι αυτό, όλον τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή τον κόσμο που δεν ψήφισε αυτή την κυβέρνηση, που περίμενε με μια προσμονή να δει την επαγγελθήσα διαφορετική νοοτροπία, τον έπεισε πως είναι διατεθειμένη μόνο με μια καθεστωτική νοοτροπία, συντηρητική νοτροπία να προχωρήσει. Σας το λέω το εξής. Ότι δεν βάζει σωστά κατά τη γνώμη της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Κύριε Οικονόμου, ούτε κατά διάνοια. Επιτρέψτε μου, αλλά επειδή θέλω να απαντήσω στην κυρία Αναστασοπούλου, θέλω να πω ότι. Όχι, επειδή πλέον καθεστωτική και είναι βαρύ ο χαρακτηρισμός, γι' αυτό το λέω. Έτσι είναι, διότι ο τρόπος της συμπεριφοράς για τις ανεξάρτητες αρχές, παραδείγματος χάρη, πράγμα που ούτε είχε αποτολμήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνο να διανοηθεί για τέτοιου τύπου παρεμβάσεις ή άλλες παρεμβάσεις που πάντοτε έχουν το στοιχείο. Ας πούμε, μέσα του στο εκδικητικό, θα έλεγα, δείχνει μια τέτοια νοοτροπία. Βλέπετε ρεβανσιστικές διαθέσεις, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως, και υπάρχουν, είναι φανερές. Εγώ σας ρώτησα το θέμα είναι το εξής, γι' αυτό σας λέω, ήθελα να φτάσω στο εξής, ότι διαφαίνεται ότι αυτό το οποίο λέγαμε, η μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, που στη χώρα μας είναι ένας καινούριος διπολισμός, όπου από την πλευρά των δυνάμεων της πρόοδου έχει κυρίαρχο ρόλο, είναι ραχοκοκαλιά ο ΣΥΡΙΖΑ και η ριζοσπαστική αριστερά, είναι φανερό σαν διακύβευμα, σαν πολιτική αντιπαράθεση για τον επόμενο χρόνο. Άρα, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, και πιστεύω πως ομονοούμε όλοι σε αυτό και το γνωρίζω, με πολύ γρήγορα βήματα να ανακτήσει την κοινωνική του γείωση, τη δυνατότητα στο πολιτισμικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη μεταμνημονιακή μάλιστα εποχή, να γίνει αυτή η σύγκρουση, να γίνει πολύ πιο μαζικό κόμμα, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί διότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι διατεθειμένοι αυτή τη στιγμή να μπουν ως μέλη και ως φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και σαν το πετύχουμε, χωρίς μετακίνηση. Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, όχι, θα γίνεται ΠΑΣΟΚ, θα γίνεται κάτι άλλο ευρύτερο, τι θα γίνεται? Ούτε κατά διάνοια. Ο λαός ο ίδιος έδωσε τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα την κατάφασή του, τη συνένεσή του, ένα κόμμα της ριζοσπαστικής, της σύγχρονης, της νέας, θα έλεγα, αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς. Δεν είναι αριστερή, είναι όλη αυτή η πολιτική. Το 32% είναι αριστερή, κύριε Πρόεδρε. Όχι, βέβαια. Εσείς είστε της αριστερής συνείδησης που λέμε και της αριστερής τάσης. Αλλά όλη αυτή η πολιτική δεν είναι αριστερή. Κύριε Οικονόμου, προφανώς. Μα προφανώς. Άρα... Και σας λέω ότι έδωσε την κατάθεσή του, τη συγκατάθεσή του, αν θέλετε, και την εντολή σε ένα τέτοιο κόμμα, σε ένα κόμμα της αριστεράς, να βγάλει τη χώρα από την κρίση, να παίξει το ρόλο του αντίπαλου δέους στη συντήρηση και στη δεξιά ή και στην κεντροδεξιά. Και ως εκ τούτου εμείς πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε, σας το λέω. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ιδεολογία, κοινωνικές αναφορές, συμμαχίες στην κλίμακα της Ευρώπης. Θα είμαστε στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Δεν θα είμαστε στην σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Δεν θα αλλάξει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε και θα πηγαίνει όποτε τον καλούν και θα τον καλούν, μην έχετε καμία αμφιβολία, λόγω και του πολύ μεγάλου ποσοστού που έχουμε, ακριβώς ως παρατηρητής και συμμετέχων, να έχει το δικό του αποτύπωμα στο μεγάλο ζήτημα. Δεν θα μετατοπιστείτε προς το κέντρο, κύριε Βούτση. Δεν θα γίνετε το νέο ευθύτατα, σας το λέω ευθύτατα, ότι το μεγάλο στοίχημα στην Ευρώπη είναι για την προοδευτική συμμαχία με τους πράσινους και όσους από τους σοσιαλδημοκράτες παίρνουν τις αποστάσεις τους από τον νεοφιλελευθερισμό, και αυτό θα παιχτεί και εδώ. Εκλογή δηλαδή, από τη βάση και ένα. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι είστε κολλημένοι, ναι, με την Καρέκλα. Αν είναι δυνατόν,
Σας το λέω ευθύτατα ότι τα κόμματα έχουν τους τρόπους λειτουργίας τους. Εν προκειμένου, πέραν του θεωρητικού ζητήματος, που σωστά απάντησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ρωτήστε την κυρία Μέρκελ πόσες φορές έχει βγει από τα συνέδριά της. Mm-hmm. Τα συνέδρια έχουν τον τρόπο, τα κόμματα έχουν τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται και εκλέγουν την ηγεσία τους. Πέρα από αυτό το ζήτημα, είναι σαφώς ότι ο κύριος Τσίπρας, λέει ο άλλος. Κανένα δακτυλίδι δεν πήρε ο κύριος Τσίπρας. Γνωρίζετε πολύ καλά ποια συνέδρια γίνανε το 2007, το 2008 και σε κρίσιμες φάσεις. Από την εντελώς αρχή σας λέω κι εγώ. Mm-hmm. Και σας λέω ευθύτατα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι πέραν του ζητήματος του θεωρητικού ή του καταστατικού, είναι προφανές πως θα ήταν αναποτελεσματικό και αποπροσανατολιστικό να έμπαινε ή να τον βάζαμε σε μια τέτοια διαδικασία, όταν είναι φανερό γιατί, ότι έχει διαδραματίσει. Γιατί δεν περαιτέρω αυτό. Γιατί, όχι, κύριε, κατά τη γνώμη μου θα τον αποδυνάμωνε στο ρόλο που έχει να παίξει. Βεβαίως. Θα τον αποδυνάμωνε στο βαθμό που έχει να παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο ως πρόεδρος αμφισβήτητος. Αμφισβητείται από κάποιον σήμερα ο Τσίπρας. Όχι βεβαίως. Και γι' αυτό σας λέω, επειδή αυτό είναι γνωστό, εάν ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία, θα υπονόμευε τον εξής ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Το ρόλο του να εγγυηθεί και να ισχυροποιηθεί και να ισχυροποιεί τη νέα συλλογικότητα και τη νέα συλλογική λειτουργία του νέου ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άρα το κόμμα το οποίο θα είναι. Και σε επόμενες εκλογές. Βεβαίως, δεν τίθεται θέμα. Αυτό είναι το ελάχιστο. Μάλιστα. Το θέμα είναι με ένα ΣΥΡΙΖΑ μαζικό, πολύ πιο μαζικό, κοινωνικά γειωμένο, επιμένω πάρα πολύ. Πολιτισμικά ενεργό μέσα σε μια κοινωνία όμως, που μετά την πρόεδρε, κρίση ανθίζουν δημιουργικές αιστείες. Το 32% ναι. Είναι όντως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όμως έχει προηγηθεί μια εκλογική ήττα. Χάσατε από τη Νέα Δημοκρατία και ήρθε στη διακυβέρνηση της χώρας. Στο τι έφταιξε, έχετε απαντήσει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί προφανώς εδώ κάτι έφταιξε. Οι πολίτες σας γύρισαν την πλάτη για συγκεκριμένους λόγους. Ποιοι ήταν πάντοτε, αυτοί οι λόγοι? Πάντοτε σε μια εκλογική ήττα και μάλιστα όταν δεν είναι μονή. Αλλά ήταν και οι δημοτικές περιφερειακές εκλογές όπου, και οι ευρωπαϊκές εκλογές όπου ήταν υψηλότερο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάποια φανερό. Έλληναν βέλη στον γραμματέα σας. Έχει ευθύνες ο γραμματέας. Πέρασαμε τοπικές εκλογές, ευρωεκλογές. Είναι φανερό ότι, κύριε Οικονόμο, οι ευθύνες οι οποίες συζητιούνται και θα συζητηθούν και εν ώψη του συνεδρίου μέχρι τον Γενάρη-Φλεβάρη και θα συζητηθούν συνολικά για λάθη, καθυστερήσεις, υποτιμήσεις τις οποίες κάναμε σε όλη τη διαδικασία. Ξεκινάμε, συζητάμε και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα και δημόσια με μεγάλη άνεση. Είναι όμως και αντικειμενικές ευθύνες, κύριε Πρόεδρε. Αυτή την άνεση μας την έδωσε το αποτέλεσμα. Ο κόσμος βλέπει στελέχη και βλέπει υπευθυνότητες. Δεν μπορεί. Σου λέει, αλλιώς γιατί μοιράζονται οι ρόλοι? Εσείς ήσασταν πρόεδρος της Βουλής. Είχατε ένα πολύ σημαντικό κέριο ρόλο, θεσμικό ρόλο. Εντάξει, και ήμουνα και υπουργός εσωτερικών το πρώτο εξάμεινο. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, που τον αναλογούν. Βεβαίως, σας επαναλαμβάνω ότι η συλλογική αποτίμηση των ευθυνών θα γίνει, γίνεται. Δεν θα αφήσουμε την λαθολογία ή την επίρρηψη ευθυνών σε άδικη βάση, όπως έγινε τώρα έχει βάρος. Με τον γραμματέα, έχει με τον κύριο Σκουρλέτη. Κατά τη γνώμη του κυρίου Βούτση. Ατομικές, προσωπικές ευθύνες διακριτές από τις συλλογικές ευθύνες που έχουμε, όχι. Όχι. Και αυτό όχι. Είναι και η συλλογική σαφές αποτίμηση που έγινε για το ρόλο του Πάνου του Σκουρλέτη. Εγώ θέλω να σας πω ευθέως ότι το κύριο μέλημά μας τώρα είναι να, και θα γίνει και στη ΔΕΘ, να καταδειχθούν, να αποδειχθούν αυτές οι πλευρές της συντηρητικής και ακροδεξιάς σε κάποιες τις εκφάσεις πολιτικής της κυβέρνησης. Βεβαίως. Πού, διότι, κύριε Πρόεδρε, ακροδεξιάς που το είδατε? Κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, χτύπα ξύλο, εσείς ήσασταν, δεν υπήρχατε. Τότε, θέλω να πω, δεν είχατε αυτές τις εμπειρίες. Το να μπαίνουν από την ΕΕΠ, να υπάρχουν θύλακες, να υπάρχουν εκπρόσωποι μέσα στους δημόσιους οργανισμούς, δεν έχει καμία σχέση με το μεταπολιτευτικό στάτους. Γιατί και με την κουλτούρα τη μεταπολιτευτική. Άρα δείχνει αυτό μια κατάσταση καθεστωτικής, επαναλαμβάνω, νοοτροπίας, ελέγχου των πραγμάτων και μου προξενεί και κατάπληξη, διότι τα αποτελέσματα των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, των ευρωεκλογών, των εθνικών εκλογών
δείχνουν και το κλίμα στην Ευρώπη. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Ότι είναι προς τα δεξιά. Οι μισοί σας υπουργοί φοβόντουσαν να τους παρακολουθεί η δική σας ΕΥΠ. Κανείς δεν το φοβόταν. Μιλάγαμε και εμείς με υπουργό. Όλοι φοβόντουσαν να τους παρακολουθούν το τηλέφωνο. Ουδείς το φοβόνταν. Μίλαγαν από εφαρμογές, δεν μίλαγαν καν κανονικά. Ο δε κύριος Δρουμπάτης πήρε τα εύσημα. Άρα η ΕΥΠ επί των ημερών μας πήρε τα εύσημα μέσα στη Βουλή και από τις δύο πτέρυγες, και το ακούσατε, έγινε συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν υπήρξε τέτοιο γεγονός. Πάμε τώρα και στην ιστορία των εξαρχείων. Είδαμε την πρώτη φάση των επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας, θα ακολουθήσει και η δεύτερη. Είναι κατά τη γνώμη σας προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Βούτση? Ως προτεραιότητα, όχι. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια προτεραιοποίηση στα ζητήματα της ασφάλειας. Είμαστε μια ασφαλέστατη πρωτεύουσα σε κλίμακα Ευρώπης. Δεχόμαστε 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε αυτόν που θα έπρεπε. Όπως πόσο μάλλον το Μενίδη, όπως πόσο μάλλον μια σειρά από περιοχές που έχουν αυτά, ιδιαίτερη δεν δώσατε βάρος παραβατικότητα. Αυτά. Ιδιαίτερα επί Προεδρίας, επί Υπουργείας Τόσκα, τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Κύριε Οικονόμου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα παραδεχθώ όποια πρωτοβουλία, διότι είχε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση αρκετά πράγματα ο κύριος Τόσκας, χωρίς όμως να ελαφρυνθεί ουσιαστικά η κατάσταση, όποια πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από τους ναρκέμπορους και από την πιάτσα η οποία έχει σπρωχτεί από διάφορες δυνάμεις τελευταία εξαετία να είναι στους δρόμους των εξαρχείων. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει όλο το λούμπερ στοιχείο το οποίο μαζεύεται γύρω από αυτούς, τα εγκληματικά στοιχεία, η ανασφάλεια. Υπάρχουν επιχειρησιακές δυνατότητες. Κάνανε, ο κύριος Τόσκας έκανε αρκετές επιχειρήσεις, αν θυμάστε είχαν γίνει δύο μεγάλες εξαρθρώσεις. Έλυσαν το τέτοιον, πρόβλημα. Όχι. Mm-hmm. Θέλω να είμαι ευθύς. Όχι. Αυτό το πρόβλημα δεν έλυσαν. Δεν είναι όμως μόνο τα εξάρχεια, πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Είναι Ρουβίκονες, είναι όλος αυτός ο εσμός που ανεφύει ξαφνικά και γιγαντώθηκε. Μπήκαν στη Βουλή, το θυμόσαστε ξανά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στη Βουλή πρώτον δεν μπήκανε ποτέ. Όχι, απέξω, όχι μέσα. Φτάσαν και ρίξανε χαρτάκια στο προάβλιο της Βουλής. Και τη δεύτερη φορά ήταν πιο σοβαρό, διότι ρίξανε μπογιές και υπήρξαν συλλήψεις. Άρα, επιτρέψτε μου να σας πω, είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνείτε σε αυτό που είπατε περί εσμού, δεν είναι θέμα εσμός και διαφωνώ με την αντίληψη του κυρίου Μητσοτάκη, θέλω να με ευθύς πάνω σε αυτό το θέμα που αν θέλετε κάνει και το κυρίαρχο αφήγημα, το ισχυροποιεί, ότι δηλαδή από την εγγραφή ενός συνθήματος σε ένα τοίχο, από τη φωνή ή τη διαδήλωση, είναι μερικά μέτρα δρόμος να φτάσει κανείς στη Μολότοφ και ύστερα να φτάσει στην τρομοκρατία. Δεν είναι σωστό. Αλλά αυτό είναι ιδεολογικό θέμα, είναι θεωρητικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα. Δηλαδή θα πρέπει και η αστυνομία με έναν τρόπο σοβαρό, επιχειρησιακό, με μία πλήρη συνέστηση για τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων, τις όποιες επιχειρήσεις... Κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, με ΔΕΗ, να δούμε πού βρισκόμαστε. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα για τη σωτηρία της ΔΕΗ, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε και εξεταστική για τις ευθύνες της διακυβερνήσεώς σας. Έχει ευθύνες προηγούμενη κυβέρνηση για την κατάδεια που έφτασε η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ είναι σε κατάδεια, αυτό συμφωνούμε όλοι. Κύριε Οικονόμου, αν δεν λέτε ότι δεν είναι. Βεβαίως και δεν είναι. Δεν είναι. Βεβαίως και δεν είναι. Δεν είναι σε άριστη κατάσταση, είναι σαφές, διότι υπήρξαν πάνω σε αυτό, έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αναλύσεις και εκθέσεις και του κυρίου Παναγιωτάκη και του κυρίου Σταθάκη. Υπήρξαν μεγάλες επιβαρύνσεις από το παρελθόν. Δεν είναι στο λουκέτο η ΔΕΗ. Επιτρέψτε μου να σας πω, θεωρώ ότι είναι μία σπουδαιολόγηση και μία υπερεκτίμηση καταστάσεων και κυρίως μια επικοινωνιακή αχλή για να πάμε σε γρήγορη ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων της ΔΕΗ που δεν πρέπει να γίνει. Θα δεχτείτε εξεταστική? Είναι προκάλημα, κύριε Οικονόμου, των μεγάλων αυξήσεων οι οποίες ξαφνικά ήρθαν στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Μεγάλες. Η κυβέρνηση λέει 2,5 ευρώ το μήνα. Τίποτα. Δεν είναι 2,5 ευρώ το μήνα. Είναι 11,5% κατά μέσο όρο και σε κάποιους είναι και 16% σε κάποιες μεγάλες και άλλες καταναλώσεις. Έχει προαναγγείλει σχεδόν η κυβέρνηση εξεταστική. Κοιτάξτε, σε προαναγγελίες δεν απαντάω, το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, θα κάνει τις εκτιμήσεις της η κυβέρνηση, αν πρόκειται να κάνει εξεταστικές και για ποια γεγονότα, διότι μέρα παραμέρα. Όχι, είπε και ακούμε, για το πρώτο εξάμηνο. Μα γι' αυτό σας λέω, θα μπορούσατε. Εδώ, με αυτό είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επειδή είστε και οι δύο εξαιρετικά έμπειροι και έγκυροι δημοσιογράφοι, θα μπορούσατε ήδη να μου πείτε 10 τίτλους εξεταστικών που έχουν ακουστεί τις 20 τελευταίες μέρες ότι θα πρέπει να γίνουν ή ότι θα γίνουν όταν έρθουν προς συζήτηση,
θα κάνουμε την πολιτική συζήτηση που πρέπει, θα υπερασπίσουμε τα πεπραγμένα μας σε αυτούς τους τομείς και πιστεύω πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από πιθανές τέτοιες εξεταστικές. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας ξαναείδα. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε όχι σε τρία χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Σας είδα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, σίγουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Διαφημίσεις γρήγορα, γρήγορα και επανερχόμαστε, γιατί βλέπω έρχονται Κώστας Κυρανάκης και Ανδρέας Λοβέρδος μαζί με τον συνάδελφό μας τον Αντώνη Δελατόλα. Δεν τον έχουμε δει με τη νέα σεζόν τον Αντώνη. Ο Αντώνης έκανε μαμούθ διακοπές φέτος, είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αποφάσισε να γυρίσει. Βεβαίως. Μετά τις διαφημίσεις. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Η Νάσα.